Πάμε όμως τώρα γρήγορα στη Τζίνα Ντρούλη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να δούμε τι συμβαίνει με τον κωμικό ηθοποιό. Με τον κωμικό Έλληνα ηθοποιό, ο οποίος περνάει από ό,τι φαίνεται δύσκολες ώρες, γιατί ίσως κάνει πρόβα τζενεράλε για τις φυλακές. Για πες μας, Τζίνα Ντρούλη. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να κληθεί τα επόμενα 24 ώρα ο δημοφιλής κωμικός, ώστε να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις κατηγορίες που έχουν γίνει εις βάρος του για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού. Οι καταθέσεις των φερόμενων ως θύματα έχουν ολοκληρωθεί, οπότε και αναμένεται η δική του μαρτυρία, στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα εκπροσωπηθεί από τον νομικό του σύμβουλο, ο οποίος και θα ζητήσει προθεσμία ώστε να μελετηθεί η δικογραφία και να συνταχθεί το υπόμνημα που θα κατατεθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών και θα κρίνει βέβαια αν πρέπει να του ασκηθεί ποινική δίωξη. Να σημειώσουμε ότι ο ηθοποιός δεν έχει συλληφθεί ως τώρα, αφού τα φερόμενα ως θύματα του είναι ενήλικες και ο ίδιος δεν έχει κριθεί από τις αρχές ύποπτος τέλεσης αντίστοιχων εγκλημάτων. Αν να πούμε το σημαντικό ότι αν και οι κατηγορίες εις βάρος του είναι πολλές και πέρα από τον βιασμό και τις απόπειρες βιασμού, έχει καταγγελίες για υβριστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς συναδέρφων, σεξουαλικές παρενοχλήσεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, ο ίδιος θα οδηγηθεί στις αρχές μόνο για το αδίκημα του βιασμού και τις απόπειρες που πραγματοποιήθηκαν το 2008, το 2010 και το 2014 αντίστοιχα, αφού οι άλλες καταγγελίες αφορούν σε αδικήματα που έχουν παραγραφεί ή δεν θεωρούνται αξιόπινα. Να επισημάνουμε ότι για τον βιασμό ο ίδιος ο εισαγγελικός λειτουργός τον αναβάθμισε από απόπειρα σε τετελεσμένη πράξη, ενώ για τις απόπειρες στικογραφία αρκείται κοινή τακτική δράση με απομόνωση του θύματος, ψεύτικες υποσχέσεις για επαγγελματική βοήθεια, γδύσιμο, απέτηση για άμεση ικανοποίηση των ερωτικών του ορέξεων, χυδαιότητα και απειλές για οικονομική και επαγγελματική καταστροφή όταν εκείνες αρνούνταν να συνενέσουν. Κλείνοντας, να τονίσω ότι και οι τρεις αυτές οι υποθέσεις που θα τον οδηγήσουν ίσως ακόμα και στην φυλακή έγιναν στο ΣΕΙ. Αυτό τα λέει όλα. Στο Σύλλογο Ελλήνων Ηθοποιών. Στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Μάλιστα. Τζίνα Ντρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε και και αν έχει συσχέτιση οι καταγγελίες που έκανε ο Τσαρούχας, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού, αν έχει σχέση οι απειλές με την υπόθεση αυτή εδώ, με τον κωμικό ηθοποιό σκηνοθέτη. Για να δούμε. Πόσες καταγγελίες εις βάρος του. Μου λες πώς βρέθηκε η δικαιοσύνη και λέει ότι δεν είναι ύποπτος για τέλεση νέων αδικημάτων και δεν έχει προφυλακιστεί γι' αυτό το λόγο. Για να δούμε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αναμένουμε να δούμε. Με τόσες καταγγελίες εις βάρος του. Αναμένουμε να δούμε.